Άγιος της Υπομονής, Νεκτάριος ο Πενταπόλεος. Μια ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, που μελετά την ενάρετη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Η πορεία της υπομονής και της σιωπής από την Ανατολική Θράκη ως το νησί της Αίγινας. Επιμέλεια ανάγνωση Παναγιώτα Κεσούδη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στα παιδικά χρόνια του Αγίου μας Νεκταρίου. Έζησε τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του στη Σιλιβρία, η οποία του πρόσφερε ήδη από την τρυφερή παιδική ηλικία πλούσιο θρησκευτικό και ηθικό οπλισμό και του έδωσε πολλά από τα αναγκαία εκείνα στηρίγματα για τις δύσκολες ώρες της κατοπινής ζωής του. Στη συνέχεια, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, αποφάσισε να ταξιδέψει για τη Βασιλεύουσα. Στην Κωνσταντινούπολη, για ένα διάστημα, ο Αναστάσιος εργάστηκε σκληρά από την Ανατολή του Ηλίου ως τη Δύση του σε μια ανθυγιεινή αποθήκη καπνών, με μόνη αμοιβή, στέγη στο πατάρι της και στοιχειώδη τροφή. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι προσελήφθη ως παιδονόμος στο αγιοτοφικό μετόχι της πόλης στην περιοχή του Φαναρίου, όπου διευθυντής ήταν ο θείος του Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Έτσι του έμεινε χρόνος να παρακολουθεί τις ιερές ακολουθίες στην εκκλησία, να προσεύχεται εκτενέστερα αλλά παράλληλα να μελετάει και να βελτιώνει τη μόρφωσή του. Ακόμα δόθηκε εκεί ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τα εκεί σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του γένους μας. Αλλά τα χρόνια που εργαζόταν στη Βασιλεύουσα, άρχισε να συγκεντρώνει και το υλικό για ένα βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει μετά από δεκαετίες για το ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησάφρισμα. Ό,τι του άρεσε από όσα διάβασε, τα αντέγραφε, συνήθως πάνω σε χαρτιά συσκευασίες καπνών, και το φύλαγε, ενώ μερικά από αυτά τα έγραφε και στα περιτυλίγματα, ώστε να ωφελούνται και οι παραλήπτες τους. Στη συνέχεια, κρατώντας ένα συστατικό γράμμα από το διευθυντή του σχολείου του Αγιοτοφικού Μετοχίου προς τον Μητροπολίτη Γρηγόριο, μετέβη στοιχείο όπου είχαν κατέβει και οι γονείς του για βιοποριστικούς λόγους και χρημάτισε γραμματοδιδάσκαλος στο χωριό Λυθή. Γενικά, το μυροβόλο νησί της Χίου επέδρασε και αυτό αποφασιστικά στην τελική διαμόρφωση του χαρακτήρα του και προδιέγραψε την παραπέρα πορεία του. 10 χρόνια, αχ, 10 ολόκληρα χρόνια δάσκαλος εκεί στο Λυθή, στο γραφικό λιμανάκι. Ήλιος και θάλασσα γαλάζια, ψαρόβαρκες και τρεχαντήρια. Αν κρατούσε ημερολόγιο, θα μπορούσε να τυπώσει έναν πολυσέλιδο τόμο. Ήλιος και θάλασσα και ολόγυρα μορφές, παντού μορφές των εξορίστων, στο ανήσυχο τριγύρω ρεύμα. Πόσες φορές δεν παραβρέθηκε σε μάνες που ξεψυχούσαν τα βλαστάρια τους, σε άλλες που ξενυχτούσαν να τα κερδίσουν από φρικτές αρρώστιες, σε γονιούς που έχαναν τη συρμαγιά
και έμειναν άπραγοι εμπρός στο μέγα πρόβλημα του βίου. Και όλα με την προσευχή, την υπομονή και την καρτερική προσδοκία έπαιρναν το καλύτερο, ξέφευγαν από την ατμόσφαιρα της απελπισίας. Ο πόνος ξεφυτρώνει παντού, απλώνει τα πλοκάμια του σε όλες τις γενιές, σε όλα τα στρώματα, σε όλες τις ηλικίες. Είναι και αυτός ένας σταθμός μέσα στο στάδιο για την κατάκτηση της σωτηρίας. Αφού ο ίδιος ο Σωτήρας πέρασε το φρικτό Γολγοθά. Στους μαθητές του, στα φτωχά και του γυαλού, στις ψυχούλες του ηρωικού νησιού, ακούμπησε όσο να πεις σε αγαθή γη. 10 χρόνια στη σειρά μεταλαμπάδευε μαζί με τη μάθηση και τα γράμματα τις μεγάλες αλήθειες, την Αγία Πίστη, τη φλόγα της Ορθοδοξίας. Πόσες φορές εκείνη την εποχή δε θυμήθηκε με δέος τη μορφή του Εθνεγέρτη Πάτερ Κοσμά, του Κοσμά του Ετωλού. Η Εκκλησία δεν τον είχε ανακηρύξει ακόμα επίσημα Άγιο, μα σίγουρα εκεί ψηλά στον ουρανό, ψηλά στον Άγιο Θρόνο, που καταπλήσει η λειτουργία Αγγέλων και Αγίων, άστραφτε ολόκληρο αστέρι η αποστολική μορφή του. Το αίμα του διαπότισε τη σκλαβωμένη ελληνική γη και Κύριος ο Θεός επαλήθευσε την προφητεία του για το ποθούμενο, την απελευθέρωση των Ραγιάδων. Πόσες φορές σε ώρες δύσκολες δεν τον είχε αναζητήσει, δεν τον είχε προσκαλέσει. Α, ο Πάτερ Κοσμάς, ο ηρωικός αυτός μάρτυρας της βασανισμένης πατρίδας, με την ολοκάθαρη διάνοιά του πρόβλεψε δύο σημαντικά πράγματα, δύο καταστάσεις. Πρώτα, τη σημασία του σχολείου, των γραμμάτων που άνοιγαν το δρόμο για τη μελέτη της γραφής και ύστερα τον κίνδυνο της πνευματικής υποδουλώσεως του γένους στους Φράγκους. Χίλιες φορές καλύτερα οι Τούρκοι με το καταματωμένο για τα γάνη και τη σφαγή παρά οι διπλωμάτες Φράγκοι, οι κορδωμένοι αδελφοί με τους πάπες και τα πρωτεία τους, με την ύπολη προπαγάνδα που ποδοπατούσε το μεγάλο θησαυρό την Ορθοδοξία. Σχεδόν κάθε μέρα, εκεί στο Λυθί, στο σχολείο που δίδασκε τις ψυχούλες, τον έφερνε στο νου του. Κάθε μέρα τον αναζητούσε με την σκέψη. Τον παρακαλούσε να μεσίτευε στον Κύριο και για τη δική του προκοπή, για τη δική του προσφορά στο γένος. Φυσικά του λόγου του τι ήταν, τίποτα. Δεν ήταν μέγα σαν τον Κοσμά. Ήταν φτωχός, ταπεινός δασκαλάκος. Στη μνήμη τώρα αναβαίνει και ένα περιστατικό με τον πατέρα του και τον αδελφό του εκείνη την εποχή. Ένα περιστατικό που έγινε στη θάλασσα έξω από το νησί. Είχαν βγει οι τρεις τους με ψαροκάικο από το λιμάνι, πλέοντας προς τα βόρεια για τη Μυτιλίνη, όταν τους έπιασε αγέρας και φουρτούνα. Ξαπλωμένος αυτός στην πλώρη κοιμότανε. Μα ξαφνικά ένιωσε ψυχρολουσία, παραλίγο να βρεθεί στη θάλασσα, στο βυθό. Ξεπετάχτηκε και τι να δει. Το πανί της ψαρόβαρκας σκισμένο. Το σκαφί να παλεύει στο μέγα κύμα κυβέρνητο και τον πατέρα του με τον αδελφό του πελιδνούς έτοιμους για το χαμό. Μοναστραπής έκανε τρεις φορές το σημείο του σταυρού, έβγαλε το ζωνάρι του, έδεσε πρόχειρα και έσμιξε το σκισμένο πανί. Το στερέωσε στο πλωριό κατάρτι και η ψαροπούλα ξαναπήρε ρυθμό. Οι άλλοι δύο απόμειναν να χάσκουν. Τον κοιτούσαν ξαφνιασμένοι, τον κοιτούσαν καταγεμάτη δέος. Πιο έπειτα στο σπίτι άκουσε που διηγόταν το περιστατικό ο πατέρας στη μάνα τους και με την απλοϊκή καρδιά του έβγαζε το συμπέρασμα ότι τάχα του λόγου του θα γινόταν μια μέρα Άγιος. «Πρόσεξε με μπαλού που σου λέω, ο Αναστάσης μας θα γίνει Άγιος». Παρευθύς βρέθηκε κατά μπροστά του και τον ανάκοψε. «Σταμάτησε πατέρα, τι είναι αυτά που λες?» «Προς Θεού, σταμάτησε. Εγώ θα γίνω Άγιος, εγώ ο αμαρτωλός, εγώ μη έχουν ένδυμα δια τον νυμφώνα, ο ανάξιος, με βάρη και παραλήψεις?» Για μια στιγμή ανταμώθηκαν οι ματιές τους. Τα μάτια του πατέρα του, του πολυφαμελίτη, του ξωμάχου τον κοίταξαν κάμποσο σιωπηλά και φιλοπερίεργα. Και σε λίγο ένας ψήθυρος τράβηξε την προσοχή. Μια φωνή σπασμένη. «Παιδί μου,
παιδί μου. Στη Χίο, στο ηρωικό αυτό νησί, ξεπληρώθηκε ένας πρωταρχικός πόθος. Ήρθε η ώρα, έφτασε η ευλογημένη στιγμή, να φορέσει το ένδυμα του χαροποιού πένθους της στρατευωμένης Αγίας Μητέρας Εκκλησίας. Ήρθε η στιγμή να ακούσει από τα χείλη του γέροντα ηγουμένου της νέας μονής το «Τι προσήλθες αδερφέ» να σφιχτεί με το ζωτστήρα και να απαντήσει εκείνο το συντριπτικό «Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε πάτερ». Σε τούτη την αλυσμόνητη ιερή νέα μονή της Χίου, ακριβώς φθινόπωρο στα 1876 έγινε η κουρά του σε μοναχό. Τώρα πια δεν ήταν ο λαϊκός δάσκαλος, ο κύριε Αναστάσης Κεφαλάς. Ήταν ο αδελφός Λάζαρος. Εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές, ένιωσε ολάκερο τον εαυτό του να βυθίζεται σε ένα πέλαγος αγωνίας με κυματισμού την ευθύνη. Η καρδιά του γοργοχτυπούσε, τικ-τακ, τικ-τακ. Γνώριζε κάτι που δεν το πολύ κάτεχε, δεν το πολύ άγγιζε ο πολύς λαός, ο κόσμος. Γνώριζε την πρόκληση που έκανε σαν χωρικός άνθρωπος την ώρα της κουράς στο Θεό με το να παραδεχτεί συμβόλαιο ομολογίας για ισόβιο δέηση υπέρ των αγνοημάτων του λαού, αποσβέσεως αμαρτημάτων και τελικής σωτηρίας. Σε κανονική προπαιδεία έμαθε τι θα πει ορθόδοξο καλογερικό ράσο, φάρος και λιχνοστάτης στα σκότη. Αποδεχόταν την αγαμία, την ακτιμοσύνη και την υποταγή με την απόλυτη θέλησή του, χωρίς κανείς να τον εξαναγκάζει. Και γνώριζε καλά ότι με αυτό το άθλημα, με αυτή την άσκηση που αναζητούσε να πάρει στον νόμο του, δεν υποχρέωνε καθόλου τον ευεργέτη Θεό για να του καταλογίσει διάκριση και αξία. Αυτό διάλεξε η καρδιά του και αυτό ζητούσε παρακαλώντας από το στρατηγείο της στρατευωμένης του Χριστού Εκκλησίας. Έπρεπε λοιπόν σαν άνθρωπος, καλόγερος, να παλεύει νύχτα μέρα με τους φοβερούς δαίμονες. Να νικά, να νιώθει χαρά και ελπίδα και κάτι παρόμοιο να μεταδίδει σε όλους όσους τον κοντοζύγωναν. Δεχόταν με την απόλυτα ελεύθερη διάθεσή του να γινόταν κι αυτός ένας ταπεινός, αποτραβηγμένος μεσίτης για τη σωτηρία των αδελφών του που πέρασαν από το ιερό βάπτισμα την ιερή ομολογία. Κάθε βουβό δάκρυ, κάθε αλάλητο στεναγμός, κάθε υψωμός των χεριών για χάρη του πλησίον του αγνώστου αδελφού, για χάρη του κόσμου που χαροπάλευε για τη συντήρησή του, που θαλασσοπνιγόταν στα πέλαγα, που μάχονταν σε χαρακόμματα και σε βουνά, που σάπισε στα υπόγεια των φυλακών, που θανατοκρύωνε στις στρωμνές της αρρώστιας. Λυπήθηκε που απομακρυνόταν από το σπίτι του, από τους δικούς του και έμπαινε ισόβιος στρατιώτης σε ένα ιερό στρατόπεδο, σε ένα στρατόπεδο που θα είχε να παλέψει, να συγκρουστεί και να δίδει αδιάκοπα μάχες με τις αρχές, εξουσίες και τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Ω ναι, από μοναχός του διάλεξε το δρόμο, το στενό της θυσίας. Γιατί αυτή η διαλογή ικανοποιούσε το ανήσυχο εσωτερικό ερώτημα. Πού ο Θεός και πού ο πλησίον? Μεγάλη τιμή, τεράστια η ευθύνη. 3 χρόνια εκεί στο μοναστήρι η ψυχή έπιασε με την άσκηση να λούζεται σε υπέρλαμπρο φως. Και από μέρα σε μέρα κοντοζύγωσε και έμαθε το μέγιστο μυστικών. Το ταπεινό φρόνημα. Αλεξιτήριο στην κεραία του εαυτού που έφερνε γαλήνη. Φαρισαίου φύγομεν υψηγορίαν και τελώνου μάθουμεν το ταπεινόν εν στεναγμής. Ω πόσο ο ευεργέτης Χριστός ήταν σε όλα σοφός, Κύριος και Τροφοδότης. Τι θα κέρδιζε το υψηλό φρόνημα στον μάτιο του το κόσμο? Σύγκρουση, πικρία και μεταμέλεια. Τελικά ένα επιχείρημα στα δευτέρια των δαιμόνων. Το μέγιστο μυστικών άνοιγε θύρες αιώνων, άνοιγε δρόμους για άθληση, μελέτη, συμπάθεια και αγάπη.
καμιά σημασία, ένα βαρύ διακόνημα, ένα σκόπος παραπάνω, λίγες μπουκές φαΐ λιγότερο από τους άλλους. Σημασία τρισμέγιστη, η μυριά κρυβή της ψυχής γαλήνη. Σε όλα, ο ευεργέτης Κύριος, σοφός και τροφοδότης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ύμνους οδές του Αγίου μας Νεκταρίου προς ένεσιν και ανύμνησιν της υπεραγίας Θεοτόκου και προς έκφρασιν της απείρου προς αυτήν ευγνωμοσύνης δια τις πολλές ευεργεσίες τις οποίες παρεπίλαυσε. Είπα και αναβάτην εις θάλασσαν ερήθραν ως συντρίβων πολέμουσεν υψηλοβραχίον η Χριστός εξετείναξεν Ισραήλ δέσωσεν επί νίκιον ύμνον άδοντα. Υπεραγία Θεότα και σώσε μη μας, υπερευλογημένη Μαρία Πανάγνε, τους εμπίστηκε πόθο η Αθέου μητέρα σε, υμνούντας διάσωσον εκ πάθων και θλίψεων και πτεσμάτων τες ηγεσίε σου. Υπεραγία Θεότα και σώσε μη μας, πίστης ηγείς το μόνη και μη απόδειξης των υπέρνων θαυμάτων σου Θεόν υπευτέ, τον γάρα καταληπτών υπερφυσιν τετόκας εδισάμενον το ανθρώπινο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όλος επιθυμία και άκρατος γλυκάσμος, ο Υιός και Θεός σου των αγαθών το πλήρωμα. Υπάρχει πανάμωμεον δισοφύρισαστε, λείψεως τους θυμώντασε. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θαύμα εσύ τελείτε παρθενεώντας φρύπτων, ότι έντυχας κρίσου των μηδάμου χωρούμενων. Εγκύμωνα ισχυκάς και άφραστος τέτοκας, αϊπάρθενος διαμήνασα. Υπεραγία Θεότο και σώσε μη μας, ο πάλευσου δεν ασπίσω στα σύμπαντα, έτης εις Αγίας γαστρός προέρχεται, άνθρωπος γενόμενος αγνή υποφιλανθρωπίας, διαφέροντος ο φιλάνθρωπος, ή να τους ανθρώπους λυτρώσετε. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ειδούσι υπερπάσας αγνή και χαρίτωσε, υπερεύεις πάσας τη αγιότητη, πάντων υπερήρας και πασόν όθης υψηλότερα, τον οέρος σαφώς δυνάμεων, μήτυρ του Θεού πρηματίσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, παρθένε το καθαρόν του λόγου παλάτιο, την ψυχή μου δείξον εικόν του Πνεύματος, ύδατος πηγής ο αρχικού ποτισόν με την κάψη, της αμαρτίας εκτυκόμενο, όπως κατά χρέους δοξάζωσε. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκτός σου με τα Θεό προστάτηνο και εκτίμε, εκ των αναγκών με αή εξαιρούσε, δες την απανύμνητε σε μνήμα Μαρία Θεοτόκε, μη με παρήδεις απολύμενα και τες αμαρτίες σκοτούμενον. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, η θάλασσα εις των εξαιμάτων σου παρθενικών το ουρανό, νεφέλες κόριε διόντι, καταστολήν αυθαρσίας απάτη γυμνοθέντα με ενδύσουν. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, η μήτρα σου παλάτιον Άγιον του Βασιλέως και Θεού, ανερμηνεύτος και γέννητε, ενώ οικίσας παρθένε ναούσι μας αυτού απειργάσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
αφράστος συλλαβούς απανάμω με τον ποιητή σου και Θεόν δισοφυσός σε κινδύνο να απαντάς. Η ψυχική σωτηρία βραβεύσε τη συμνούση σε δεσποίνα και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Η κτήρισον η κτήρμον υπάρχουσα την παναθλία μου ψυχή Θεογεννήτων πανάμωμε. Την εκπαθών και πτεσμάτων δηλώσα μαυρωθήσα και στένουσα. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς συμφόραν το κλειδονίνιν με ποντουμενών προς τον λιμένα της εις Γαλήνης. Παναγία ηθήνων ή τον κυβερνήτη της απαθίας τέξασα. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς νου σου δε ουρανιός όντως δίνησετε. Σε Θεομήτω ύμνην αξίως, τον χαρτίστη τέτοκας, στον τες ουρανίες υμνούμενο δυνάμεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέον απεκίσας ως βρεφός αφραντέ, τον προαιών ο Πατρός αχρόνου, αχρόνος εκλάψαντα, ον υπέρ του κόσμου δυσόπι Θεόν υπεύθε. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Φωτίσον τα όματα της διανοίας μου, χρυσή λιγνία φωτός του Θείου. Και παθόν διάλυσον το ζωφό δεσκόρη και όλων με κλαμπρίνουν. Με λίγη προσπάθεια αγάπησε τους πάντες στο μοναστήρι και δίχως να το επαιτεί και κατά τη γνώμη του δίχως να το αξίζει ανταγαπήθηκε πολύ. Ακριβώς πάνω στο χρόνο από την κουρά ο Μητροπολίτης Γρηγόριος τον χειροτώνησε διάκο και τον ονόμασε το όνομα του Σεπτού Πατριάρχη της Βασιλίδας, το όνομα που φέρνει μέχρι τώρα και πάντα και μέχρι τελευταίς. Τον χειροτώνησε στο ναό του Αγίου Μινά, του περίλαμπρου μάρτυρα και αθλητή που για όσους τον αναζητούν προστάτη και βοηθό, Κύριος ο Θεός τον πρίκησε με θαυματουργική ρομφαία. Τη στιγμή που στην Άγια εκείνη λειτουργία πρωτοφώναξαν τα χείλη το «Ορθή μεταλαβώντες των θείων αχράντων, αθανάτων και ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο», τα μάτια δε βάστηξαν. Η φωνή ράγησε, έσπασε. Έσπασε μέσα στο λαρίνκι. Παραλίγο να λιποθυμούσε. Κύριε Πανευεργέτα, φιλάνθρωπε, συλλογιόταν και άφηνε τα δάκρυα να πέφτουν στο ιερό μάκτρο. Από εδώ και εμπρός θα παρευρισκόταν στο θυσιαστήριο. Θα παρακολουθούσε την αναπαράσταση του σφαγιασμού του θεϊκού αμνού. Θα κοινωνούσε και θα κατέλυε το πανάχραντο σώμα και το τίμιον αίμα του Ευεργέτη. Δέος τον είχε γοργοτυλίξει, φόβος και δέος. Την ίδια εκείνη μέρα, έπειτα από τις επισκέψεις, τις φιλοφρονήσεις, τα κεράσματα και τις ευχές των συγγενών και φίλων, ένιωσε ζάλι, ένιωσε την ανάγκη να βγει να περπατήσει. Ζήτησε και έλαβε άδεια από τον ηγούμενο για μια εξοχική περισυλλογή. Ηχείος διαθέτει σχεδόν παντού ωραία φύση, παντού ομορφιές. Θέλεις πας γυαλό-γυαλό στις ταντελωτές ακρογελές. Θέλεις τραβάς από στεριά. Σκαρφαλώνεις και βρίσκεσαι σε λόφους και δασάκια. Ήταν δειλινό μετά τον εσπερινό και προτίμησε την έρημο. Προτίμησε να πήγαινε από στεριά. Περπάτησε δίχως να το καλό καταλαβαίνει αργά-αργά την ανηφοριά κάπου 4 χιλιόμετρα παρακολουθώντας το χαμήλωμα του ήλιου. Ήρεμα και απαλά ελαττωνόταν το φως, ώσπου μια απέραντη ησυχία, σαν ευλογία εξ ουρανού, περιέβαλε τα πάντα όσα με τα πέρατα του ορίζοντα. Τόσο βαθιά χάρηκε την ανέκφραστη και μυστηριώδη στιγμή, όταν απλώνεται η νύχτα πάνω στις στεριές και θάλασσες, που τον συνεπήραν πάλι δάκρυα, δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. «Σε λίγο, Κύριε, θα ξαναλάμψει το φως του πυρφόρου σου άστρου. Σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ εκ βαθέων. Μην εγκαταλείψεις ποτέ ούτε κλάσμα δευτερολέπτου τον δούλο σου. Δίχως εσέ πώς και γιατί να ζήσω. Μην επιτρέψεις ούτε δευτερόλεπτον του δευτερολέπτου να φανταστεί ότι κάτι είναι, ότι κάτι έγινε, πως έλαβε αξίαν. Και όταν οι αδελφοί μου, οι άνθρωποι γύρω θε να μαρτάνουν, ο τούτο το ράσον ας γίνεται τρυφερή αγκάλι, κόρφος μανούλας που ιατρεύει κάθε νοσηράν ενόχλησιν και οδηγεί εις αναψυχήν. Για μια στιγμή ψηλά στη γέφυρα κάποιος φώναξε, κάποιος ανάκραξε κάτι στην αγγλική γλώσσα. Ύστερα για δες φύσηξε αγέρας, φύσηξε ελαφρύς πουνέντες, το πέλαγος. Λες και άλλαξε χρώματα, λες και έγινε ένα πλήθος μικρές χρωματιστές φτερούγες. Φτερούγες παγωνιού. Ω, αν έκανε αυτό το ταξίδι με άλλες συνθήκες διαφορετικά. Σταμάτησε απότομα πάλι τους συλλογισμούς, αναταράχτηκε, σηκώθηκε πάλι όρθιος. Δεν ήταν ψυχή εκεί δίπλα του, εκεί σημάτωσε το κατάστρωμα. Εκτός από ένα νέο ζευγάρι που γλυκοκουβέντιαζε ώρες 10 μέτρα πιο πέρα, άλλος κανείς. Τώρα με τον Πουνέντε η θάλασσα παρουσίαζε κάπου-κάπου χαμηλούς αφρούς και το βαπόρι έπιασε μια ιδέα να κουνέται. Πιο καλά έτσι συλλογίστηκε και έκανε πάλι το σημείο του σταυρού. Περπάτησε 3-4 βόλτες στο μήκος του καταστρώματος να ξεμουδιάσει και βάζοντας στο στεγνό και πικραμένο στόμα του ένα κομμάτι κάντιο έμεινε όρθιος να ατενίζει τη θάλασσα. Α, τι ωραία που ήταν και τώρα η θάλασσα! Αλλού πράσινη, μεριές-μεριές λευκή, στο βάθος γαλάζια. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Έμεινε κάμπος έτσι όρθιος, ατενίζοντας πέρα. Σκέφτηκε ύστερα να πήγαινε κάτω στην τραπεζαρία, να ζητούσε έναν καφέ. Μα οι φωνές του κόσμου που διασκέδασε με τον ταχυδακτυλουργό συνεχίζονταν. Απόμεινε μετέωρος. Ξανακάθισε στην πάνη πολυθρόνα. Πολύ το επιθυμούσε τώρα να τα λησμονούσε όλα, να λιγνιζόταν ανάλογα με την κίνηση του βαποριού σε ένα λαφρύ ύπνο, σε μια γλυκιά νάρκη. Δεν τον μπόρεσε. Η αναδρομή στα παιδικά χρόνια στεκόταν πλέον κυρίαρχη στη σκέψη. Τον ανάγκαζε να ξαναφέρει το ποτήρι με τις αδιάκοπες επιτυχίες και τις ανηφοριές από τη γεύση της ψυχής. Τουλάχιστον και αυτό ήταν τρόπος δια ανασύνταξη και κάθαρση, συλλογίστηκε. Α, τι ωραία μέσα στη φτώχεια και την απλότητα τα χρόνια εκείνα στοιχείο. Κάθε τι ωραίο στην πρόσκαιρη τούτη ζωή σπάνια το γυροφέρνει και το απολαμβάνει ο άνθρωπος. Με την προσμονή και την ανησυχία του μέλλοντος, με την αδιάκοπη μέρημνα αφήνει να ξεθοριάζει, να χάνεται η πεμπτουσία ενός ιδανικού και χρυσοστόλιστου παρόντος. Στοιχείο. Στο νησί της φαγής των Ραγιάδων, στο μαρτυρικό νησί που δεν έσβησε μήτε στιγμή ο φάρος της Ορθοδοξίας. Όλα πια πήγαιναν κρεσέντο. Τραβούσαν κατευχήν. Σε κάμποσες μέρες, έπειτα από έναν κατανυχτικό πάλι εσπερινό, τον προσκάλεσε ο Μητροπολίτης Γρηγόριος στο γραφείο του. Ήταν καλόκαρδος γέροντας, ασκητική μορφή. Σημά του καθόταν χαμογελαστός ένας μεσήλικας με ψαρά μαλλιά και ψαλιδισμένο γεννάκι, καλοντημένος με χρυσή καδένα στο βελίδουνο γυλαίκο. Από δω νεκτάρια ο Κυριάννης, ο προύχοντας, δεινός δωρητής, εκλεκτών τέκνων της εκκλησίας μας, ο κυρ Γιάννης ο Χορέμης. Φυσικά τον ήξερε εκ φήμης, τον είχε κανά 2 φορές ανταμώσει σε πανηγυρικές λειτουργίες. Έκανε βαθιά υπόκληση. «Πλησίασε, πλησίασε, νεκτάρια», φώναξε ο δεσπότης. «Επιθυμεί να σε γνωρίσει, επιθυμεί να πληροφορηθεί εκ πρώτης πηγής το ιστορικό σου. Νομίζω δύνασε να εμπιστευτείς κάθε τι που σε φορά. Δεν θα ζημιώσεις». Ένιωσε κάποια συστολή, λαφροκοκκίνησε.
και πήρε θέση σιμά στον προύχοντα. Με την αργόσυρτη τότε μελωδική φωνή του, άρχισε να του κάνει λογής-λογής ερωτήσεις. Ποια ήταν η πατρίδα του, πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε στο νησί τους. «Μανθάνω ότι διακρίνεστε εις την άσκηση, εις την προσευχή, την εξιστήματος μελέτην», του έλεγε κάθε τόσο. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ», ανταπαντούσε κοκκινίζοντας περισσότερο. Και παίρνοντας αναπνοή, έκαμε αναδρομή στα παρελθόντα. Θυμήθηκε το γμουράγιο εκεί στη Σιλιβρία, το ξεκίνημά του με την ευχή της μάνας και το μπουγαλάκι του δίχως δεκάρα. Ο Θεός παρεχώρησεν ευγενέστατε να πάθει βλάβη η μηχανή του πλοίου και να μην δύναται να αποπλέψει. Τότε ο πλοίαρχος με ευσπλαχνίστη και μου επέτρεψεν την επιβίβαση. Πλην όμως αργότερον, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ευρέθην πάλι εις δεινήν θέση. Ο πλοίαρχος απεσήρθη προς ανάπαυσιν και οι ελεγκτέ δεν εγνώριζον τα προδιατρέξαντα. Απαιτούσαν οπωσδήποτε το αντίτιμο. «Είμαι πτωχός», τους έλεγον. «Λυπηθείτε με, είμαι πτωχός». Οπότε και πάλιν ο καλός Θεός δεν με εγκατέλειπεν. Έστειλεν έναν ευγενή νέον, έναν υψηλόν με λευκόν λιμοδέτην, ένα ευσεβή νέον, ώστις ακούειν τα περαιμέ και έσπευσεν. «Μα τι σας συμβαίνει, ευγενέστατε, διατί κλαίτε?» Ο Χορέμης με τις παλάμες στο πρόσωπο και στα μάτια έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Ο Γρηγόρης φοβήθηκε ότι κάτι έπαθε και σηκώθηκε να τον βοηθήσει. «Παιδί μου», φώναξε για μια στιγμή, «παιδί μου, γιατί τόσον καιρό να μη σε ανακαλύψω? Τι σύμπτωσης, είσαι λοιπόν εσύ, εσύ ο έφηβος που ανεχώρησε από τη Σιλιβρία ολομόναχος διενεργαστεί και να σπουδάσει? Μα ο νεαρός κύριος που αναφέρεις την χάνει ανιψιός μου. Μου είχε διηγηθεί του περιστατικών, με είχε κατασυγκινήσει. Έκτοτε σε αναζήτουν. Δόξα το Θεό. Εμπρός λοιπόν, ζήτησε την άδεια και την ευλογία του σεβασμιωτάτου και σπεύσε εις Αθήνας. Σπεύσε να συμπληρώσει τα γυμνασιακά σου σπουδάς. Ό,τι χρειαστεί θα σε το χορηγήσω». «Θεέ μου, με ποιον ήχο, με ποιες συλλαβές να εκφράσει την ολόψυχη ευγνωμοσύνη?» Ξανά πάλι στο καράβι, ξανά στα κύματα του Αιγαίου, όλο και για πιο κάτω. Γνωριμία με την πρωτεύουσα του βασιλείου, την αρχαία πόλη της Ακαδημίας και των Σοφιστών. Αιώνων ιστορία και τώρα μια πόλη χωριό, μια πόλη στη γένεσή της. Έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, με ταραγμένα πλοία, κατά γεμάτος ιερή φλόγα. Φλόγα για μάθηση. Και όσο πλάτινε ο πόθος, τόσο και οι δρόμοι ξανοίγονταν. Όλα πήγαιναν κατευχήν. Έφτασε στο λιμάνι και ολόγυρά του πλανιόταν η σκιά ενός αγγέλου προστάτη. Πλανιόταν η σκιά του πασίγνωστου Χορέμη. Εδώ και 1500 τόσα χρόνια έφτασαν από την Καποδοκία ένας βασίλειος, ένας ιερός Γρηγόριος, για να τύχουν σπουδών εις την τότε ακμάζουσαν Ακαδημία. Αδύνατο να κρύβει, να μην εκδηλώνει τη χαρά του. Ό,τι έβλεπε δεν ήταν βέβαια σε κατάσταση θαυμασμού, αλλά η παρουσία του εδώ ήταν ολοκάθαρη θεϊκή εύνοια. Αθήνα, γυμνάσιο, μελέτη, εκκλησιασμός, γυμνάσιο, ούτε κατάλαβε πως πέρασε ο καιρός. Με την προοπτική της γοργής, αποκτήσεως και τυπικών προσόντων, τα χαρτιά, τα βιβλία, οι καθηγητές, ο γυμνασιάρχης το αποσχολούσαν σχεδόν ολόκληρη την προσοχή. Ο θόρυβος στους δρόμους, το παλάτι, τα αμάξια, οι καφενέδες, οι βουλευτές και δημοσιογράφοι έρχονταν και έσβηναν σαν σκιές, σαν κομπάρση. Χρονιά με χρονιά, κοντά σε εκκλησιαστικές προσεγγίσεις και μικρογνωριμίες, σε καλοκαιρινά ταξίδια στοιχείο και επιστροφές, πήρε το πολιτήριο και ευθύς αμέσως ο θεόσθελτος προστάτης του, ικανοποιημένος από την επίδοσή του, τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια να γνωρίσει το φίλο του, πατριάρχη.
ξανά πάλι στο καράβι, σε ένα ατμοκίνητο κολοσσό με πλατή φουγάρο που έβγαζε μαύρα πνιχτά σύννεφα, όλο και πιο κάτω, όλο και για τα χώματα του νότου. Ο Σοφρόνιος ήταν εκείνη την εποχή σεβάσμιος γέροντας γύρω στα 80. Είχε χρηματίσει μια τριετία οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη με αρκετά καλή διοίκηση. Τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από το θρόνο τα διάφορα συγκλονιστικά γεγονότα που ξέσπασαν με τις ζυμώσεις στα Βαλκάνια. Το θρόνο της Αλεξάνδρειας τον ανάλαβε στα 1870 και παρά την ηλικία του κατάφερε αρκετά. Η επικράτηση και κυριαρχία των Άγγλων άνοιγε λεωφόρο στο βάθισμά του. Ευθύς μόλις ανταμώθηκαν και έπεσε να τον προσκυνήσει, τον ακριβοζύγιασε, τον πήρε από καλό μάτι, τον περιποιήθηκε, τον έβαλε στα δεξιά του. Ω ναι, τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Ίσου άπλωνε στοργικός πατέρας το στήθος και την καρδιά να κουμπίσεις και να αναδειχτείς ηγετική μορφή, ίσου έκλεινε την πόρτα κατάμουτρα και όσο κι αν βροντούσες του κάκου, δέσου, την ξανάνοιγε ποτέ. «Να μεταβείς πάλιν τέκνο μου εις ας Αθήνας, να εγγραφείς εις το Πανεπιστήμιο», του είπε καλόφωλα, αφού άκουσε με συγκαταβατικό ενδιαφέρον την πορεία του και το ιστορικό του. «Τα Πατριαρχία θα σου παρασταθούν και θα σε περιμένουν. Θα σου δώσουμε συστατικήν επιστολή δια την Βρετανία. Μην απομακρύνεσαι από την χαραχθήσαν παρασού οδόν. Άσκησης, μελέτη, προσευχή και ο τελικός σκοπός θα ευλογηθεί από τον αγωνοθέτην Κύριον», απόφευγε τους κοσμικούς και τους ψευτοαδέλφους. Έφυγε ολοταχώς από την Αλεξάνδρεια, έφτασε στον Πειραιά και από εκεί πήρε το βαπόρι για τη Χίο, για τη Νέα Μονή που ήταν υποτακτικός. Ο καθηγούμενος Νικηφόρος, Κύριος ο Θεός μακαρίσιτον, τον υποδέχτηκε περισσότερο και από πατέρας. Πάντα αυστηρός και δίκαιος στάθηκε. Πληροφορήθηκε τα καθέκαστα και ο μόγνωμος με τον Πατριάρχη του παραχώρησε την άδεια για ανώτερες σπουδές. «Ό,τι έχει τώρα κάπου εκεί φυλαγμένη, κάτω στη βαλίτσα με το πρόχειρο το αρχείο. Παρέχεται η άδεια το ιεροδιακόνο νεκταρίο κεφαλά, αδελφό της Νέας Μονής, όπως απέλθει εις Αθήνας προς εξακολούθησιν των εν το πανεπιστημίο σπουδών του. Συνιστόμεν δε της αχαιρεύσιν αυτών ως ευσεβή, χριστοήθη και ενάρετον». Thank you.
στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, να ευχηθούμε να αξιωθούμε κι εμείς της ωραιότητος, του κάλους και του πλούτου των αρετών του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Χαίρετε. Άγιος της Υπομονής, Νεκτάριος ο Πενταπόλεος. Μια ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που μελετά την ενάρετη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Η πορεία της υπομονής και της σιωπής από την Ανατολική Θράκη ως το νησί της Αίγινας. Επιμέλεια ανάγνωση Παναγιώτα Κισούδη.